Σε ό,τι με αφορά, ενασχολούμενος με το περιβαλλοντικό ρεπορτάζ, κάποια στιγμή διαπίστωσα ότι σε μια περιοχή της Ελλάδας, στη Μονιβασιά, υπήρξε μια εταιρεία αεολικών, η WRE Ελλάς, η οποία άρχισε να κάνει μηνύσεις και αγωγές ακατάσχετα και προς κάθε κατεύθυνση και συγκεκριμένα μηνύοντας και κάνοντας αγωγή προς το Δημοτικό Συμβούλιο της περιοχής, προς φυσικά πρόσωπα, ο αριθμός των οποίων ξεπερνάει αυτή τη στιγμή τα 30, προς δύο ραδιοφωνικούς σταθμούς που φιλοξένησαν τις απόψεις εκείνων που αντιτίθονταν στα σχέδια για το υλικό της εταιρείας στην περιοχή και προχώρησα σε ένα ρεπορτάζ με τον τίτλο «Τα αιωλικά γεννούν βιομηχανία διώξεων». Ως αποτέλεσμα αυτού του δημοσιεύματος ήταν να ασκηθεί αγωγή εναντίον μου και εναντίον της εφημερίδας των συντακτών στην οποία εργάζομαι, μια αγωγή ύψους 225.000 ευρώ για εξύβριση της εταιρείας, για προσβολή της εταιρείας, για παρεμπόδιση των επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων, αλλά προσέξτε, και για υποκίνηση των κατοίκων στις κινητοποιήσεις τις οποίες έκαναν, λες και οι κάτοικοι δεν είχαν άποψη, δεν είχαν τοποθέτηση πάνω στο ζήτημα, δεν είχαν μυαλό να το πω έτσι και περίμεναν να δουν το δημοσίευμα κάποιας εφημερίδας για να αντιδράσουν. Η αγωγή είναι εξοντοτική και αυτού του τύπου οι αγωγές τύπου SLAP δεν αφορούν μόνο τη δική μου περίπτωση, δεν αφορούν μόνο δημοσιογράφους, διότι με ποικιλόμορφους τρόπους είχαν ασκηθεί ήδη σε κινήματα τα οποία αντιστέκονται σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Μια τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση είναι η περίπτωση της... Η αγωγή κατά 100 τινιακών και θα έχουμε μια ενημέρωση από ό,τι γνωρίζω για την έκβασή της αυτή τη στιγμή εδώ με ένα απαιτούμενο ποσό γύρω στα 340.000 ευρώ και ακόμα μία είναι η αγωγή εναντίον της συναδέλφου μου, Σταυρούλας Πουλημένη, στο Άλτερθες, η οποία τόλμησε να γράψει για την καταδίκη δύο στελεχών της Ελληνικός Χρυσός από δικαστήριο, τελεσίδικη καταδίκη, και τη ζήτησαν 100.000 ευρώ για διαρροή προσωπικών δεδομένων. Τι σημαίνουν όλα αυτά? Σημαίνουν ότι εκτός από την απόπειρα φήμωσης με κάθε τρόπο των κινημάτων ανά την Ελλάδα από τις εταιρείες των αιωλικών και σύντομα θα έχουμε και των φωτοβολταϊκών κλπ. Επιχειρείται φήμωση αυτή τη στιγμή και τη φωνή κάποιων δημοσιογράφων που προσπαθούν πολύ απλά να μεταφέρουν τη φωνή αυτών που δεν έχουν προς τα έξω. Δεδομένου ότι περνάμε μία δύσβατη περίοδο, δεν μας ευνοεί η περίοδο σε πάρα πολλά επίπεδα σε ό,τι αφορά την ανάγκη, την περαιτέρω ανάγκη για ενέργεια, η τοπάθεια είναι πάρα πολύ κακό σύμβουλος. Υπάρχουν νίκες και υπάρχουν μεγάλες νίκες. Κανείς δεν περίμενε τη νίκη που αφορούσε τη ματέωση του τεράστιου βιομηχανικού αιωλικού εργοστασίου στις βραχονισίδες του Αιγαίου που είναι τόποι προστασίας και περάσματος πουλιών, τη ματέωση αυτού του σχεδίου. Κανείς δεν περίμενε τη ματέωση της εγκατάστασης 40 γιγαντιών ανεμογεννητριών στα Άγραφα και στην ιστορική κορυφή της Νιάλας. Κανείς δεν περίμενε τη ματέωση του σχεδίου των αιωλικών στη Σκύρο, παρόλο που αυτή τη στιγμή γίνεται δεύτερη απόπειρα από την εταιρεία και από τους καλόγερους της Ιεράς Μονής Αγίας Μονής Λάβρας να εγκατασταθούν ξανά ανεμογεννήτριες. Νίκες μπορούν να υπάρξουν. Ο νομικός αγώνας είναι απαραίτητος, αλλά χωρίς την κινητοποίηση δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί τίποτα, ούτε να επιτευχθεί βέβαια μια νίκη. Σας ευχαριστώ.